Δύο εβδομάδες θα μας έμειναν ουσιαστικά για να έρθει η πρωτοχρονιά, η αλλαγή, και επικνώνουν τόσο οι προσφορές, πυκνώνουν τόσο τα ερωτηματικά του καθενός από εμάς. Τι θα κάνουμε επιτέλους με αυτά τα τιμολόγια του ρεύματος, τα οποία θα μπουν στη ζωή μας από 1η-1η του 2024. Όλοι μας είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι, αλλά από ό,τι έβλεπα τις προηγούμενες ημέρες, χθες συγκεκριμένα, υπάρχει έντονος προβληματισμός και στην ΕΚΠΙΖΟ. Εγώ καλημερίζω την προεδρώτης, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, και θα τη ρωτήσω γιατί αυτός ο προβληματισμός, εφόσον βέβαια πρώτα σας ευχηθώ να έχετε μια καλή μέρα, κυρία Καλαποθαράκου. Καλή σας μέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους, μιας και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα των καταναλωτών συνεχίζουν με επίκαιρο, έτσι, και πολύ πρόσφατο το θέμα της επιλογής των τιμολογίων ρεύματος. Η αλήθεια είναι, κυρία Καλαποθαράκου, ότι περιμέναμε πως μέχρι τέλος του χρόνου θα ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα για να δούμε ποιες θα είναι και οι προσφορές των εταιριών. Φαίνεται τις τελευταίες ημέρες να υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο, με την καλή έννοια το λέω εντός εισαγωγικών, παιχνίδι ή ανταγωνισμός καλύτερα, μεταξύ των παρόχων, που δεν είναι και λίγοι αναφορικά με τις τιμές τους. Αλλά εδώ το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι τι γίνεται και πώς εγώ θα διαλέξω το καλύτερο για μένα τιμολόγιο ανάμεσα σε αυτά τα χρώματα τα οποία έχουν επιλέξει. Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο. Ναι, έτσι είναι, και υπάρχει μια σύγχυση σε όλους μας, δεδομένου ότι ακόμα οι προμηθευτές, που είναι 17 στο σύνολό τους, δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, έτσι, για να δούμε τι τιμές προσφέρουν. Άρα περιμένουμε την 1η Ιανουαρίου, όπου θα είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν τις τιμές, ειδικά για το πράσινο τιμολόγιο. Είναι αυτό το οποίο θέσπισε το Υπουργείο και στο οποίο, θα μεταπέσουμε όλοι αν δεν επιλέξουμε κάποιο άλλο, δηλαδή μπλε ή κίτρινο. Το μπλε είναι το σταθερό, όπου βλέπουμε ότι οι τιμές είναι πιο ψηλές στο σταθερό τιμολόγιο, καθώς επίσης και το πάγιο σε ορισμένους προμηθευτές. Άρα δηλαδή ο καταναλωτής πρέπει να ρωτήσει τον προμηθευτή του ποιες είναι οι τιμές που του δίνει στο σταθερό, που είναι δεδομένο ότι είναι υψηλότερες. Το κίτρινο, το οποίο είναι το κειμενόμενο, και αν υπάρξουν αναταράξεις στην αγορά θα αυξηθεί. Το κίτρινο φαίνεται ότι είναι το πιο φθηνό σήμερα, αλλά ωστόσο έχει ρίσκο, έχει αυξημένο ρίσκο. Το κίτρινο είναι του χρηματιστηρίου? Ναι. Εάν δηλαδή υπάρξουν και κυμάνσεις, θα αυξηθεί. Βέβαια, στο κειμενόμενο, όπως είναι και το πράσινο, είναι κειμενόμενο, μπορεί η αζημίωση, χωρίς δηλαδή να έχει κάποια ποινική ρήτρα, να φύγει ο καταναλωτής και να πάει σε άλλο προμηθευτή. Αλλά και αυτό δεν είναι εύκολο, με την έννοια ότι πρέπει να ψάξει να δει ποιο είναι το φθηνότερο και σε ποιο προμηθευτή που να το συμφέρει. Και ξέρετε, όλα αυτά έχουν σχέση και με το προφίλ που έχει το κάθε νοικοκυριό, δηλαδή το προφίλ κατανάλωσης ενέργειας. Αν χρησιμοποιεί, ας πούμε, για θέρμανση σώματα ηλεκτρικά ή air conditioner, άρα έχει αυξημένη θέρμανση, τότε αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει, ώστε να δει, γιατί πολλοί προμηθευτές κλιμακώνουν τις χρεώσεις μέχρι 500 κιλοβατόρες το μήνα, παράδειγμα, είναι πιο φθηνή κιλοβατόρα από 500 και πάνε, ακριβένει. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι δεν είναι καθόλου απλό το θέμα της επιλογής. Όμως εμείς θεωρούμε ότι ο προμηθευτής μας θα πρέπει να μας πει, με βάση και το προφίλ μας, ποιο είναι το συμφερότερο από αυτά που έχει. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Βέβαια, οι καταναλωτές πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και γνώστες ορισμένων πραγμάτων, ούτως ώστε να μην επαφιόμαστε μόνο σε αυτά που θα μας πει, με ποια έννοια. Συνήθως κάνω κάποιες εκπτώσεις, έκπτωση συνέπειες ή κάποιες άλλες εκπτώσεις. Αυτές οι εκπτώσεις μπορεί να μειώνουν την κιλοβατόρα σημαντικά για τον πρώτο ή για τον δεύτερο μήνα. Μετά όμως τι γίνεται? Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε αν οι εκπτώσεις τις οποίες έχουμε είναι για όλη τη διάρκεια ή σταματούν κάποια στιγμή. Παράδειγμα, για το πράσινο τιμολόγιο που είπα ότι θα μεταπέσουμε οι περισσότεροι,
έτσι, ο μεγάλος φόβος των καταναλωτών. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Οπότε ναι, μας πάνε οι παροχοί μας στο πράσινο, μας περνάνε. Ναι, έτσι, υποχρεωτικά ναι, θα πάμε στο πράσινο αν δεν έχουμε επιλέξει. Αν δεν επιλέξουμε το κίτρινο ή το μπλε, δεν αναφέρω το πορτοκαλί, γιατί το πορτοκαλί αφορά πυροελάχιστος που έχει να κάνει με 6 μικρομέτρη τύπου που πρέπει να διαθέτουν. Άρα μιλάμε για τα άλλα δύο, που και αυτό βέβαια είναι κειμενόμενο, έτσι, και το πορτοκαλί. Έτσι λοιπόν στο πράσινο προβλέπεται ότι η βασική τιμή θα είναι η ίδια για 6 πλήτες. Ο μηχανισμός διακύμανσης, ο οποίος προστίθεται στη βασική τιμή, θα είναι ίδιος για 3 μήνες. Άρα είναι κάτι μεταξύ σταθερού και κειμενόμενου. Ωστόσο, οι εκτός που μας προσφέρουν, το τυχόν μας προσφέρουν και το πάγιο, θα μεταβάλλεται από τον πρώτο μήνα. Εμένα με απασχολεί και κάτι άλλο, κυρία Καλαποθαράγκου, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, διότι μπαίνουμε σε αυτά τα τεχνικά ζητήματα και στις διαδικασίες. Και λέω το εξής. Από τώρα, πάνω που έχω εγώ αυτό τον προβληματισμό, το κάνω δικό μου έτσι για να το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχω ένα προβληματισμό πάρα πολύ μεγάλο. Σε ποιο τιμολόγιο εγώ μπορώ να ενταχθώ μέσα στον πάροχό μου, ή αν θα πρέπει να αλλάξω πάροχο, αν θα πρέπει να περιμένω, ή ακούω αυτό το που λέει η κοινή λογική των περισσότερων, ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τουλάχιστον μέχρι 31 Ιανουαρίου. Όπως ακούμε από τους περισσότερους, να δούμε μέσα από το πράσινο τιμολόγιο πώς θα κινηθούν τα πράγματα και τι μας συμφέρει να κάνουμε. Εγώ βλέπω αυτή την άλλη ώρα ότι δέχομαι ένα πολύ μεγάλο μπαράζ από προτάσεις από αυτούς τους 17 προμηθευτές παρόχους, οι οποίοι θα με πάρουν τηλέφωνο, θα μου στείλουν ένα μήνυμα. Τώρα δεν θα μπούμε στη διαδικασία πώς έχουν το τηλέφωνό μου ή όλα τα υπόλοιπα, έτσι, για να μου στείλουν αυτά τα μηνύματα. Και μου λένε ότι ξέρετε, και το κοιτάζεις και το διαβάζεις διπλή και δύο και τρεις φορές και σου λένε, εγώ την κιλοβατόρα στη χρεώνω τάδε ποσό. Ναι. Έχετε το δικαίωμα της προσφοράς μέχρι 31 Δεκάτου του 2023, αλλά δεν μου λέει εάν, μου λέει ότι άλλη εταιρεία, η εταιρεία ας πούμε της Κατερίνας Ζασκαλάκη, που είναι εδώ η συνάδελφος, χρησιμοποιώ το δικό της το όνομα, ελπίζω με την άδειά της, ότι μου το χρεώνει διαφορετικά, πολύ περισσότερο. Η Εγγέλα το χρεώνει λιγότερο, η Κατερίνα περισσότερο, αλλά δεν μου λένε όμως από 1η-1η-2024, εγώ που δίνω σήμερα το φτηνό, τη φτηνή τιμή της κιλοβατόρας, πόσο θα τη χρεώνω. Και εκεί νομίζω ότι είναι ακόμα επίσης ένα δίκοπο μαχαίρι, γιατί δεν ξέρω πού θα πέσω και πώς θα πέσω και σε ποια τιμή θα πέσω. Και ρωτάω λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια, επειδή είστε εκπίζω σας ρωτάω, και επειδή ξέρω τις γνώσεις σας, κυρία Καλαποθαράκου, δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία που να κατοχυρώνει εμένα τον καταναλωτή, όπου να λέει ότι ξέρετε επιβάλλεται να υπάρχει μια διαφάνεια, επιβάλλεται να υπάρχει μια κατανόηση στους λογαριασμούς? Ναι, βεβαίως. Τα νομοθετικά κείμενα, τόσο τα ενωσιακά όσο και τα εθνικά, επιβάλλουν την ύπαρξη διαφάνεια. Αυτό όμως δυστυχώς στη χώρα μας δεν τηρείται, θα έλεγα. Και να σας πω, η ΡΑΗ, που είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία τους εποπτεύει, μόλις προχθές έβγαλε μια σύσταση και τους ζητά να έχουν πλήρη και διαφανή ενημέρωση στους καταναλωτές και να μην τους παραπλανούν, και δεν είναι καθόλου τυχαίο έτσι αυτό, να αποφεύγουν παραπλανητικές συγκρίσεις, να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν πρόσθετες παραμέτρους, να ενημερώνουν για το δικαίωμα μετάπτωσης και το δικαίωμα εναντίωσης που έχουν οι καταναλωτές κλπ. Δηλαδή 7 επισημάνσεις που έστειλε στους προμηθευτές, τις οποίες πρέπει να τηρούν. Άρα στη χώρα μας δεν είναι αυτονόητη ούτε η διαφάνεια, και δεν υφίσταται η διαφάνεια, το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα, καθώς επίσης και δεν υφίσταται αυτό που είπατε, η κατανόηση των λογαριασμών. Δηλαδή δεν κατανοούμε τους λογαριασμούς τους οποίους λαμβάνουμε και τους πληρώνουμε, φυσικά, γιατί αν δεν τους πληρώνουμε θα μας κοπεί το ρεύμα. Άρα εδώ πάμε πολύ πίσω σε αυτό που εκπιζώ ζητάει, καθαρούς λογαριασμούς ενέργειας για να μπορούμε να τους κατανοούμε και να τους πληρώνουμε. Ναι, αλλά αυτό το καταστρατηγεί ο ίδιος ο υπουργός με τους αλγόριθμους και όλα τα υπόλοιπα τα οποία επιτρέπει, ναι. Ναι, έτσι είναι. Και με συγχωρείτε, αυτό το οποίο λέει ο υπουργός και το αρμόδιο υπουργείο είναι ότι
Μα ο καταναλωτής θα έχει μια τελική τιμή στο πράσινο τιμολόγιο, την οποία θα μπορεί να συγκρίνει ως τελική τιμή μεταξύ των προμηθευτών ενέργειας. Α, ναι, αλλά και πάλι με διαμορφώνει και με καθοδηγεί που θα πάω. Ναι, το δεν με αφήνει ελεύθερα όμως, να κρίνω. Ακριβώς, το πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή την οποία θα δει ο καταναλωτής, θα δει ας πούμε 0,16 κιλοβατόρες, 0,15 ο άλλος, 0,14. Το πώς διαμορφώθηκε αυτή η τιμή είναι ένας γρίφος. Είναι η βασική τιμή την οποία προσδιορίζει ο προμηθευτής και ένας μαθηματικός τύπος, ένας αλγόριθμος που ομολογουμένως εγώ έχω φάει πολλές ώρες και δεν τον έχω κατανοήσει. Μάλιστα. Πείτε μου, κυρία Καλαποθαρακό, αν εγώ ως καταναλωτής, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η βασική νομοθεσία, που είναι για μένα, ναι, που λέει ότι επιβάλλεται να υπάρχει μια διαφάνεια στο λογαριασμό που μου στέλνουν, που λέει ότι πρέπει να υπάρχει η κατανόηση στους λογαριασμούς που μου αποστέλει η κάθε αρχή, μιλάμε προς το παρόν για την ενέργεια, για τον πάροχο κλπ. Και προσφύγω στη δικαιοσύνη, πείτε μου, αν εγώ ως καταναλωτής, για όλα αυτά τα οποία δεν τηρούνται για μένα και κυρίως κατά ενός υπουργείου, θα μου πείτε υπόθεση εργασίας. Υπόθεση εργασίας το κάνω όμως, γιατί δεν ξέρεις και οι φορείς τι κάνουν από τη δική τους την πλευρά. Και κατά του Υπουργείου που δεν τηρεί αυτή τη βασική νομοθεσία και για τη διαφάνεια και για την κατανόηση των λογαριασμών, και κυρίως μου λέει θα πάτε και με καθοδηγούνε στο πράσινο τιμολόγιο. Δηλαδή αυτή την ώρα, ενώ κατηγορούσαν άλλες εταιρείες ή την αγορά ή κλάδους για πλαφόν, μου επιβάλλουν κάτι συγκεκριμένο. Για πείτε μου, ποια υποθέτεται ότι μπορεί να είναι μια εξέλιξη? Εντάξει, θα πιθανή. Μπορούσε να προσφύγει κανείς για να προσβάλλει αυτή την υπουργική απόφαση, και εμείς το έχουμε σκεφτεί και το έχουμε ανακοινώσει ως εκπίζω. Απλά, εντάξει, είναι οι δικαστικές διαδικασίες, είναι και χρονοβόρες και πολυδάπανες, δεν είναι τόσο απλά τα ζητήματα, και μιλούμε για προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, διότι προσβάλλει κανείς νομοθετικές διατάξεις οι οποίες είναι διαφανείς για τον καταναλωτή. Δεν είναι τόσο απλές οι διαδικασίες, όπως είπα. Θέλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση εκτός δικαστηρίων και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Θα δούμε. Τι να σας πω. Τα πράγματα είναι σύνθετα. Δηλαδή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το θέμα της ενέργειας, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ευρωπαϊκά θα έλεγα, όπου έχει γίνει ένα χρηματιστηριακό προϊόν και εξαρτάται από τις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου, ενώ είναι ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο, όπως λέει και η Ενωσιακή νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα πρέπει να είναι προσιτό και προσβάσιμο σε όλους τους καταναλωτές. Δυστυχώς δεν υφίσταται, και επειδή οι στρεβλώσεις στην αγορά, σε όλες τις αγορές και στην αγορά ενέργειας, είναι πολύ μεγαλύτερες στην Ελλάδα, γι' αυτό και οι συνέπειες είναι πολύ περισσότερες στους καταναλωτές και η διαφάνεια μεγαλύτερη και όλα τα σχετικά. Ενώ δηλαδή το χρηματιστήριο ενέργειας συμμετέχει στην διαμόρφωση της τελικής τιμής στον καταναλωτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο από 10 έως 25-30%, στην Ελλάδα στα κειμενόμενα τιμολόγια, στο κίτρινο τιμολόγιο που λέμε, συμμετέχει 95% με 100%. Είναι καθαρά χρηματιστήριακο προϊόν. Δεν θα έπρεπε, είναι μια μεγάλη στρέβλωση της αγοράς ενέργειας. Δηλαδή υπάρχουν στρεβλώσεις και παθογένειες οι οποίες δυστυχώς λειτουργούν και σε αυτή την αγορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη μας. Και μέχρι την 31 του, μέχρι τέλος του χρόνου, είχαμε την επιδότηση του κράτους και γι' αυτό πληρώναμε κάπως έτσι λογικούς λογαριασμούς. Τώρα που δεν θα έχουμε την επιδότηση, ο καταναλωτής θα είναι έρμεο των διακυμάνσεων. Να ρωτήσω για κάτι άλλο. Όλη στη λειτουργία του ανταγωνισμού. Ωραία, να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί αυτό που είπατε πριν από λίγο και έτσι όπως το είπατε εμένα με κάνει να νιώθω ακόμα μεγαλύτερη αγανάκτηση, δηλαδή ότι ο χρόνος και το κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη είναι αποτρεπτικό, και προσπαθείτε και από τη δική σας την πλευρά ή ο καθένας από εμάς, αλλά κυρίως εσείς, να βρείτε την χρυσή λύση, τη φόρμουλα εκτός των δικαστικών αιθουσών. Μας μιλάτε για ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγία που εμείς εδώ την καταστρατηγούμε και έχουμε αυτή την παθογένεια και έχουμε και αυτές τις στρεβλώσεις. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη δεν είναι αυτή η οποία λέει κόφτε τις επιδοτήσεις που δίνετε, ή αυτό που είπαν για την ενέργεια, για το ηλεκτρικό ρεύμα. Εκείνη δηλαδή δεν φτύνει τα δικά της τα ποδάρια? Ναι.
Ναι, ασφαλώς. Όπως τις οριζόντιες επιδοτήσεις, αυτό είναι ένα γενικό μότο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να επιδοτούνται αυτοί που είναι ευάλωτοι, η κατηγορία των πολιτών που βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία και όχι οριζόντιες επιδοτήσεις. Από τη μία και από την άλλη, η διαφάνεια έχει να κάνει με τη λειτουργία του ανταγωνισμού. Όταν δηλαδή μας επιβάλλει όλες οι αγορές να απελευθερωθούν, είτε λέγεται ενέργεια ή ακόμα και νερό, έτσι, που και προς εκεί κατευθύνονται, ή τηλεπικοινωνίες, που είναι ήδη πρώτης ανάγκης και θα έπρεπε να υπάρχει μια προστασία των πολιτών από όλα αυτά. Δυστυχώς, όπως λέτε, ναι, δείχνει το δρόμο για καταστρατηγήσεις και λοιπά, και για λειτουργία όχι πλέον υγιούς ανταγωνισμού, όταν υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα από αυτές τις εταιρείες, και οι οποίες κερδοσκοπούν σε βάρος του καταναλωτή και νοθεύουν τον ανταγωνισμό, γιατί το βλέπουμε, ναι, μεν υπάρχουν 17 εταιρείες στην ενέργεια, αλλά λίγος πολύ όλες κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, με αδιαφάνεια, με έλλειψη κατανόησης, με παραπλάνηση του καταναλωτή. Προσπαθούν να το προσελκύσουν πολύ περισσότερο στις τηλεπικοινωνίες, όπου έχουν μείνει τρεις εταιρείες και εκεί πλέον δεν λειτουργεί καθόλου ανταγωνισμός και έχουμε πολύ υψηλές τιμές σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή και η κάθε χώρα, ναι, μεν δίνει κάποιες κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι μεγάλη ευθύνη του κάθε κράτους μέλους να προστατεύσει τους πολίτες και να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Και από ό,τι θα διαβάζουμε και βλέπουμε, ο υπουργός αυτό που επικαλείται είναι ότι θα λειτουργήσει κανένα τι άλλο ανταγωνισμός. Να το δούμε. Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι οι τιμές της ενέργειας εν μέσω αυτής της κατάστασης που βιώνουμε, της κρίσης, των διαρκών κρίσεων, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όταν πριν 2 χρόνια το ανώτερο που πληρώναμε την κιλοβατόρα ήταν 10 έως 11 λεπτά, το ανώτερο, και τώρα πληρώνουμε 14, 15, 16, 17, είναι μια αύξηση 50% και πάνω, που έχει εγκατασταθεί και στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι πολύ ακριβή η ενέργεια. Τα 15 λεπτά είναι πολύ ακριβά για την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή που μας προσφέρουν τώρα. Πολύ περισσότερο τα 17 και τα 18 που προσφέρουν στο σταθερό τιμολόγιο και που πρόσφατα βγήκε η ΔΕΗ με μεγάλη καμπάνια γι' αυτό. Κυρία Καλαποθαράκου, εν κατακλείδη τι κάνουμε, περιμένουμε? Περιμένουμε και το τελευταίο επίσης που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα συγκριτικό εργαλείο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, όπου μπορούν να ενθέσουμε τα στοιχεία μας. Όσοι βέβαια καταναλωτές και νοικοκυρία έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και μπορούν να χρησιμοποιήσουν έτσι αυτό το εργαλείο, μπορεί να βάλει τα στοιχεία και να μας βγάλει ποιο τιμολόγιο είναι συμφερότερο για μας. Σε κάθε περίπτωση, την 1η Ιανουαρίου θα γνωρίζουμε, αν μη τι άλλο, για το πράσινο τιμολόγιο, ποιες είναι οι τιμές που μας δίνουν οι προμηθευτές. Για ξαναπείτε το αυτό το τελευταίο. Για να το καταλάβω, υπάρχει αυτή την ώρα ένας τρόπος για να απευθυνθώ, ναι, πού, στη ΡΑΕ? Ναι, η, ναι, ΡΑΗ έχει ρυθμιστική αρχή ενέργειας, ναι, αποβλή των ενεκεί υδάτων, όπως ονομάζεται πλέον τώρα, έχει ένα συγκριτικό εργαλείο, μια πλατφόρμα σύγκριση τιμών, όπου αν ενθέσει κανείς τα στοιχεία του, δηλαδή τι κατανάλωση έχει, σε ποιο τιμολόγιο είναι μέρα νύχτα, ξέρετε, θα του βγάλει ποιος προμηθευτής. Το ποιο τιμολόγιο είναι μέρα νύχτα εννοείται βάσει αυτού που πληρώνει σήμερα, έτσι. Ναι. Σε ποιο είναι ενταγμένος, γιατί έχει σημασία και αυτό. Ναι. Το οικιακό, οπωσδήποτε οικιακό τιμολόγιο, και αν έχει κιλοβατόρες μέρες και νύχτας, αν έχει νυχτερινό δηλαδή. Αυτό πώς γίνεται? Μπορώ να ξέρω εγώ πόσες κιλοβατέρες έχω μέρα νύχτα? Πρέπει να κοιτάξω, ας πούμε, το ρολόι μου, ναι, και να στείλω? Όχι, εσείς θα... γι' αυτό είπα ότι ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει, να ξέρει το προφίλ, ναι, του. Δηλαδή, στο τετράμινο όπου έρχεται ο καθαριστικός λογαριασμός, ναι, τι κιλοβατόρες έχει καταναλώσει. Α, μπορεί να βρει τα στοιχεία μέσα από το λογαριασμό που μας έρχεται. Ναι. 1.200 κιλοβατόρες, ναι, εκ των οποίων από τις 1.200 οι 900, οι 800 είναι ημέρας και οι 400 είναι νύχτας. Καταλάβατε. Mm-hmm. Έχει
μια σημασία να ξέρει ο καταναλωτής τι καταναλώνει. Ωραία, τα βρίσκω αυτά τα στοιχεία μέσα του λογαριασμού που μου έρχεται και αυτό το αποστέλω στην συγκεκριμένη αυτή υπηρεσία, η οποία δεν θα μου πει. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, ναι, βάζετε τα στοιχεία σας και σας βγάζει αυτόματα, ναι, τους προμηθευτές όπου έχουν το χαμηλότερο, τη χαμηλότερη τιμή κιλοβατόρας. Λοιπόν, κουγκλάρω τι, θέλω να μπω μέσα στην πλατφόρμα. Στην ρυθμιστική αρχή ενέργειας όπου, ναι, γράφει συγκριτικό εργαλείο. Θα πρέπει να κλικάρετε το συγκριτικό εργαλείο και σας βγάζει έναν πίνακα όπου βάζετε τα στοιχεία σας, δηλαδή την κατανάλωση που έχετε. Ναι. Και το είδος του τιμολογίου, αν είναι οικιακό, επαγγελματικό κλπ. Μάλιστα. Κάνετε κάποια βήματα, είναι σχετικά απλό. Αν έχει κανείς πρόσβαση στο ίντερνετ και μπορεί στοιχειοδός να χρησιμοποιεί, είναι απλό. Και είναι υποχρεωμένοι οι προμηθευτές ενέργειας να το αναφέρουν πλέον στους λογαριασμούς, ούτως ώστε ο καταναλωτής να μπορεί εύκολα να μπει και μετά έξυπνα κινητά, ξέρετε, να μπορεί εύκολα να μπει για να συγκρίνει. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή προσφέρουν εκπτώσεις, έχουν διάφορα οι καταναλωτές, οι προμηθευτές προς τους καταναλωτές, θα πρέπει να έχει υπόψη του και αυτά. Τις διάφορες εκπτώσεις, όπως και το ύψος του παγίου, να συνεκτιμήσει δηλαδή και άλλους παράγοντες πέρα από την τιμή του κιλοβατόρα. Αυτό που θα μου δώσει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας για το τι με συμφέρει ή τι δεν με συμφέρει, περιλαμβάνει και τα πάγια μέσα ή είναι εκτός παγίου. Έχει και τα πάγια μέσα. Ναι, απλά ξέρετε και το πάγιο κάθε μήνα διαφοροποιείται. Mm-hmm. Εκτός από το σταθερό τιμολόγιο, μπορεί να διαφοροποιείται. Στο πράσινο, ας πούμε, το πρώτο μήνα μπορεί να έχουμε, βέβαια έχει οροφή το πράσινο, έχει μέχρι 5 ευρώ το μήνα. Μπορεί λοιπόν να έχουμε 3 ευρώ το πρώτο μήνα, ένας προμηθευτής, και το δεύτερο μήνα να μας το κάνει 5. Πρέπει να το παρακολουθούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι χρήσιμες πληροφορίες. Απλά για να τις έχουμε, για να έχουμε μπροστά μας όλα τα δεδομένα, να μπορούμε να τα εξετάζουμε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε ίσως κάπου να βγάλουμε άκρια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Καλαποθαράκου, για την βοήθεια, για τις πληροφορίες που μας δώσατε και να ευχηθώ, αν μη τι άλλο, να περάσετε καλές γιορτές με την οικογένειά σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε όλους με υγεία. Καλά να είστε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.